Θεωρώ ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάμε με την πανδημία του κορονοϊού, ανταποκρίνονται όλοι οι συνεργάτες εργολάβοι οι οποίοι έχουν πάρει κάποια έργα εδώ στο Δήμο μας και παρότι τα προβλήματα δουλεύουν και πιστεύουμε ότι σε αυτό το διάστημα θα δώσουμε μια αισθητική στην πόλη μας και ταυτόχρονα δεν θα δημιουργούμε προβλήματα γιατί υπάρχει ελάχιστη κίνηση αν θέλετε στους δρόμους. Για την πλατεία Πάρκου ξέρετε πολύ καλά ότι είχαμε πει ότι θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα αρχές Μαΐου. Λόγω του κλεισίματος αν θέλετε με τον κορονοϊό που παραμένουμε όλοι στα σπίτια μας και δεν υπάρχει αν θέλετε κυκλοφοριακό φόρτο, ξεκινάμε από αύριο Σαββάτο, την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα μέχρι την μεγάλη Τετάρτη δουλεύουμε εντατικά και αμέσως μετά το Πάσχα συνεχίζουμε για να δώσουμε τουλάχιστον κάποια κομμάτια στην κίνηση και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα αν θέλετε και στη λειτουργία των καταστημάτων. Από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα έργα να εξελίξει όπως γνωρίζετε. Υπάρχουν οι δύο κόμβοι και στη ΜΕΡΙΠ και στη Σόλνος που και αυτοί οι κόμβοι προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς. Πιστεύω ότι θα κερδίσουμε και χρόνο γιατί μπορούμε να δουλέψουμε χωρίς προβλήματα. Ακολουθούν ο Μιλάβλακας, η Τιοδός του Χριστού από τον Άγιο Λουκά μέχρι περίπου και το τρίτο καπί όπου εκεί θα κάνουμε ένα πλήρες έργο με αντικατάσταση του δικτύου ομβρίων, του δικτύου αποχέτρησης και του δικτύου ίδρυυσης και ταυτόχρονα κλείνουμε το Μιλάβλακα, τον εγκυβωτίζουμε μέσα στο έργο και δίνοντας μεγαλύτερα πεζοδρόμια και από την πλευρά του Μιλάβλακα. Ένα έργο το οποίο έχει προϋπολογισμό 1.100.000. Αυτό θα δημοπρατηθεί αμέσως μετά το Πάσχα. Ήδη τελείωσε η μελέτη, την παραλαμβάνουμε οριστικά την επόμενη εβδομάδα. Ένα έργο το οποίο πολλοί δήμαρχοι το είχαν στο πρόγραμμά τους, το είχαμε και εμείς και ο Δήμαρχος ο Θήμιος ο Καραΐσκος, ήταν οι εντολές του άμεσες για να μπορούμε να τον μελετήσουμε και να τον κατασκευάσουμε. Με εντολή βέβαια του Δημάρχου θα ξεκινήσει η κατασκευή, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε τον ηλεκτροφωτισμό όλου του περιφερειακού από το βόρειο κομμάτι της Λαμίας μέχρι και το Κέιπ κάτω. Ένα έργο το οποίο είναι περίπου στις 300.000 προϋπολογισμό. Αυτό θα ξεκινήσει περίπου τέλος Ιουνίου. Προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στο οδόστρωμα από την είσοδο της πόλης προς τους Ευρυτάνες, τακτοποιείται όλο το κομμάτι αυτό με καινούργια ασφαλτόστρωση. Από εκεί και πέρα στην πορεία μέσα σε αυτή την εργολαβία έχουμε να κατασκευάσουμε τμήματα οδοποιίας στο βόρειο κομμάτι της πόλης μας που αφορά αυτή την εργολαβία όπως είναι ο Άγιος Αθανάσιος, η Λαρίση Παπασιοπούλου, όλο το κομμάτι αυτό μέχρι τον κόμβο που και εκεί ήδη τον έχουμε σχεδιάσει και πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταλήξουμε και θα μπορούμε να τον κατασκευάσουμε τον κόμβο στην Ακαδημία. Επίσης θέλω να γνωρίζετε ότι ξέχωρα από τους δύο κόμβους που κατασκευάζουμε στη ΜΕΡΙΠ και στην Οδό Σόλων στο Παγκράτη, προβλέπουμε ήδη και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία μελετών και σύντομα θα δείτε να υλοποιούνται και αυτά τα έργα. Είναι ο κόμβος στην ΔΕΙΑΛ, ένα σημείο προβληματικό εκεί από ατυχήματα που έχουμε σε συχνά διαστήματα. Έχουμε τον κόμβο στα Τζάμπο, δύο, ο κόμβος μετά στην Καρπενησίου και στην Κύπρου, δίπλα στον κόμβο της ΜΕΡΙΠ για να δώσουμε και εκεί μια δυνατότητα, αν θέλετε, κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης της πόλης μας. Και βεβαίως ένας κόμβος ο οποίος είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, ο σχεδιασμός από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ολοκληρώνεται από εμάς και θα δημοπρατηθεί από εμάς και θα κατασκευαστεί, είναι στην οδό Ελευθερίας και Φρατζή, κάτω στα σχολεία, που και εκεί έχουμε ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα το προχωρήσουμε σε άμεσο χρονικό διάστημα.